να δείτε, είναι ένα θέμα που πραγματικά σας λέω ότι το βλέπω τεχνοκρατικά και ρεαλιστικά. Ναι. Έχει να κάνει, είναι ένα μικρό κράτος το οποίο δεν έχει σημαντική οικονομία, δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτό το κράτος καταφέρει και κάνει αυτό που ζητάει απέναντί μας, και το οποίο κράτος είναι και οι κυβερνήσεις του, κατά κανόνα, είναι δορυφόροι των τουρκικών συμφερόντων, να μην κρυβόμαστε, έτσι. Αν λοιπόν αυτό το κράτος καταφέρει και κάνει αυτό που θέλει απέναντι σε μια ισχυρή Ελλάδα, σημαίνει ότι η Ελλάδα πλέον δεν είναι ισχυρή. Άρα χάνουμε σε όλους τους τομείς, κυρίως στον οικονομικό τομέα, και ας μείνουμε σε αυτόν μόνο. Ναι. Στο πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, γενικά στα οικονομικά. Οπότε είναι η αρχή ενός τέλους, το οποίο μετά θα αρχίσουμε και θα συμβαίνουν από εκεί και πέρα ένα-ένα πολύ δυσάρεστα πράγματα για την πατρίδα. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνει. Το μόνο που μπορώ να κάνω στα πλαίσια της δημοκρατίας που ζούμε, απλά και ταπεινά, για να είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου, mm-hmm. είναι εάν το ψηφίσουν οι Έλληνες βουλευτές, εγώ απλά θα παραιτηθώ από δήμαρχος της Λίδας. Αυτή η απόφασή σας αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει τους πολιτικούς? Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να τους αγγίξει, μπορεί κάποιος να παραδειγματιστεί αυτό που εσείς έχετε αποφασίσει. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αρκετοί το σκέφτονται μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Ότι θα παραιτηθώ ή ότι δεν θα ψηφίσω. Άρα είναι ένα θέμα που εγείρει και πολιτικές εξελίξεις, θεωρείτε? Είμαι σίγουρος ότι πολύ τελευταία στιγμή, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε, δεν θα το βρούμε απέναντί μας μετά από 10 χρόνια, την επόμενη στιγμή. Την επόμενη στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και θα είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα για μας. Mm-hmm. Θέλετε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, και θεωρείτε το πιο σωστό, η ονομασία των Σκοπίων να μην περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Είναι μια θέση που εκφράζει και η Εκκλησία. Συμφωνείτε οπότε με την θέση της Εκκλησίας και θεωρώ ότι συμφωνείτε και με την ανάμειξή της στο όλο ζήτημα, γιατί υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση στις τελευταίες ώρες για το θέμα αυτό. Απολύτως. Η Εκκλησία είμαστε εμείς οι ίδιοι, είναι η ζωή μας, είναι ένα μέρος της ζωής μας, είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μας. Αλίμονο τώρα, εάν οι πνευματικοί άνθρωποι, όπως είναι οι ηγέτες της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί άνθρωποι, αλίμονο εάν δεν έχουν αυτή γνώμη και έχει γνώμη ο καθένας. Όπως λοιπόν ο καθένας έχει γνώμη στη δημοκρατία, ο καθένας οφείλει να έχει γνώμη και έχει το δικαίωμα, θα έχει και εκκλησία. Από πού και ως πού θα αφαιρέσει κάποιος από την εκκλησία να έχει γνώμη? Έλεος πια. Όλοι έχουμε γνώμη. Μέσα, βεβαίως, μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες. Mm-hmm. Έτσι. Και τίποτα παραπάνω.